Καλημέρα! Πώς νιώθεις? Είμαι εξαιρετικά, εσείς είστε καλά. Εσείς είστε καλά. Ναι. Υπέροχα. Τελευταία μαγειρική για το 2023, βρε παιδιά. Τη βγάλαμε και φέτο. Πέρασε έτσι. Γιατί τη βγάλαμε, γιατί την τελειώσαμε. Χαρούμενα. Σήμερα όμως σας έχω την κατάληξη για να κλείσει αυτή τη χρονιά. Ναι, έτσι. Ναι. Θα κάνουμε την πιο λαχταριστή, την πιο σοκολατένια βασιλόπιτα. Με κουβερτούρα γιώτης. Γενικά, από ό,τι έχετε καταλάβει, θα ζαχαροπλάσουμε για ακόμη μία φορά. Θα φτιάξουμε μία μοναδική βασιλόπιτα, πολύ εύκολη, πολύ νόστιμη. Θέλω να ξεκινήσουμε και γιατί. Ξεχωριστή και διαφορετική, έτσι. Έχει πάρα πολύ σοκολάτα. Μες, δεν υπάρχει τώρα πώς καλύτερα να κλείσει ένα έτος από τη σοκολάτα. Δεν υπάρχει κάποιο καλύτερο τρόπο. Θα ξεκινήσουμε. Ναι. Ωραία, φύγαμε. Λοιπόν, τι έχω κάνει. Mm-hmm. Έχω βάλει στο μιξεράκι μου για να γλιτώσουμε λίγο χρόνο. Ναι, ναι. Βουτυράκι μαλακωμένο στο θερμοκρασία δωματίου και τη ζάχαρη που έχω στη συνταγή. Τέλει. Εντάξει. Και απλά τα χτυπάω μέχρι να ασπρίσω. Περίπου 2 με 3 λεπτά σε δυνατή ταχύτητα. Αν δεν έχουμε μιξερ, πολύ απλά σε ένα μεγάλο μπολ με το μιξεράκι χειρό. Εντάξει, το μιξεράκι χειρό το έχουμε περισσότερο στο σπίτι πολύ εύκολα. Λοιπόν, όσο το έχω αρχίσει να χτυπάω το βουτυράκι μου μαζί με τη ζάχαρη, τι θα προσθέσω τώρα επειδή εμείς έχουμε κάνει τη δουλειά που πρέπει. Μετά από 2-3 λεπτά χτύπημα, πάμε και βάζουμε μέσα την κανελίτσα μου. Εντάξει. Μέσα το μουσκοκάριδό μου. Ναι, είναι must. Είναι must, προφανώς γιατί θέλουμε αυτά τα αρώματα μέσα στη βασιλόπιτά μας. Και τώρα έχω πάρει ξύσμα από ένα ακέρωτο πορτοκάλι. Όπως μύρισε. Ναι, είναι φανταστική. Είναι η βάση μας που είναι μοναδική και θα αναπογειώσουμε την κουβερτούρα μας. Λοιπόν, ξύσμα από ένα πορτοκαλάκι. Εδώ. Κοιτάξτε πόσο ωραία φεύγει, αν το έχουμε πλύνει και είναι και, έτσι και ακέρωτο. Έτσι. Ναι, από ένα πορτοκαλάκι. Πάει μέσα και ξύσμα από ένα λεμονάκι. Τα αρώματα αυτά τα χρειαζόμαστε μέσα, συνδυαστικά με την κουβερτούρα θα την απογειώσει. Θα είναι διαφορετική βασιλόπιτα από όλες τις άλλες που έχετε δοκιμάσει και είναι πραγματικά πάρα πολύ απλή. Δηλαδή δεν έχει τίποτα το δύσκολο. Πάει εδώ. Και το λεμονάκι μου μέσα. Εντάξει. Mm-hmm. Πορτοκάλι, λεμόνι μέσα. Έχουμε βάλει το μουσοκάριδο και. Τι άλλο βάλαμε. Και το... κανέλα. Την κανέλα. Αυτή είμαστε. Πορτοκάλι, τώρα... λεμόνι, βουτυράκι, ζάχαρη. Αυτό. Βουτυράκι τώρα... σε θερμοκρασία δωματίου. Σωστά. Λοιπόν, τώρα πάμε να δώσουμε σώμα. Μετά από εδώ θα αρχίσουμε να προσθέσουμε τα αυγά. Μέχρι να κατευθύνω τα μπαχαρικά μου, πάω να ετοιμάσω τα στέρεα υλικά που θα μας δώσουν τη σύσταση στη βασιλόπιτά μας. Ζυγαριά. Ανοίγουμε, μηδενίζουμε και πάμε. Θα χρειαστούμε 350 γραμμάρια. Πώς αλλιώς θα γίνει έτσι, αφράτη. Με τη φαρίνα κόκκινη της γιώτης. Το πρώτο αλεύρι που σκόνει μόνο του. Το πρώτο αυτοδιωγούμενο αλεύρι που λανσαρίστηκε ποτέ στην ελληνική αγορά. Που μας δίνει τέλεια σιγουριά στα ζυμάρια μας, στα κέικ μας, στη βασιλόπιτά μας σήμερα που θα κάνουμε. Και θα χρειαστούμε 350 γραμμάρια. Εντάξει, θα μοσχομυρίσει έτσι όπως πρέπει η βασιλόπιτά μας, θα φουσκώσει να γίνει έτσι αφράτη. Άρα θέλουμε 350 γραμμάρια. Και το μυστικό, όπως έχω πει πολλές φορές, τι είναι, όταν κάνουμε τέτοια κέικ, βασιλόπιτα, το οτιδήποτε, μέσα στο αλεύρι μας, στη φαρίνα μας δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, να βάλουμε μέσα τα υλικά τα οποία είναι τα στέρεα υλικά για να μπορέσει τι να γίνει, Ελένη. Όλα τα στέρεα μαζί, οκ. Okay, γιατί ναι, όμως. Γιατί όταν θα φουσκώνει η βασιλόπιτά μας, η φαρίνα μας θα βοηθάει όλα τα υλικά να πηγαίνουν παντού και όταν κόβουμε ένα κομμάτι να έχουμε και το καρύδι μας και όλα τα άλλα που θα βάλουμε μέσα, εντάξει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε εδώ ωστόσο. Βάζουμε ένα-ένα τα αυγουλάκια μας. Δύο αυγουλάκια. Θέλω να μου βάλεις άλλα δύο σε μισό λεπτάκι. Ναι, ναι. Και τώρα, μέσα εδώ. Τελείωσε αυτό. Ευχαριστούμε, ζυγαριά. Να είσαι καλά. Πάμε εδώ. 20. Ξέρεις, μητράω. Μέσα το καρύδι. Χόντρο σπασμένο. Εμένα μου αρέσει το καρυδάκι να το νιώθω μέσα στην βασιλοπιτά μου. Άρα με τα χεράκια μας το σπάμε σε μεγάλα κομμάτια. 10. Ρίχτα. Είμαστε εντάξει. Εγώ θέλω να είμαι συνεπής αυτό. Λοιπόν, μέσα τα καρύδια μας. Και τώρα, σας είπα ότι είναι full σοκολατένια. Άρα, τι θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε ένα φάκελο κουβερτούρα λευκής σταγόνας και ένα φάκελο σταγόνας κουβερτούρας γιώτης που είναι από επίλεκτη και εκλεκτή κουβερτούρα σε εύκολο φάκελο. Μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε για γλασαρίσματα, για γαρνιρίσματα, εσωτερικά σε κάποιο κέικ που θέλουμε να έχουμε έξτρα σοκολατένια γεύση. Άρα μας δίνει λύση.